μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου μήνα στη βορειοανατολική Αττική. Χρειάστηκαν δεκάδες χρόνια για να μπορέσει επιτέλους να καθαρίσει ο Σαρωνικός και να απολαμβάνουν οι πολίτες του Λεκανοπεδίου καθαρές παραλίες, και δυστυχώς μία μέρα μόνο ανικανότητας για να γίνει μία πολύ μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν βαριές ευθύνες και υπάρχουν επίσης μια σειρά από αμήλικτα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Ποιος έκρινε ότι το καράβι αυτό ήταν αξιόπλο? Πώς γίνεται να βουλιάζει ένα καράβι μέσα στο λιμάνι σε συνθήκες νηνεμίας? Γιατί άργησε ο κρατικός μηχανισμός να κινητοποιηθεί? Κινητοποιήθηκαν, ναι ή όχι, όλα τα σκάφη του λιμενικού? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία και πρέπει να απαντηθούν, και υπάρχουν και ευθύνες οι οποίες πρέπει να αποδοθούν. Και το ελάχιστο το οποίο μπορεί να κάνει ο κ. Τσίπρας είναι να αποδεχθεί σήμερα κιόλας την παρέτηση του κ. Γουρουπλή. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία θα κάνουμε τα εξής. Καταθέτουμε σήμερα επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή, υπογεγραμμένη από όλους τους βουλευτές της Β' Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, της Α και Β' Πειραιά, όπου θα θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα στον κύριο Κουρουπλή, προκειμένου να απαντηθούν και να μάθουμε επιτέλους όλη την αλήθεια. Έχω ζητήσει από τους ευρωβουλευτές μας να διερευνήσουν τη δυνατότητα εξέβρεσης ευρωπαϊκών πόρων για να μπορέσουν να συνδράμουν στην αποκατάσταση. Και από εκεί και πέρα, επίσης έχω ζητήσει από το επιτελείο μου με ποιο τρόπο μπορούμε να επικαιροποιήσουμε τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τέτοια περιστατικά. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ όλους τους δημάρχους οι οποίοι κινήθηκαν με δικά τους μέσα και χωρίς να υπάρχει κανείς απολύτως συντονισμός και έσπευσαν να αντιμετωπίσουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένη υποστήριξη για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα και η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα είναι απολύτως επιβεβλημένη. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Νέα Δημοκρατία θέτουμε στην διάθεση, το τονίζω, των ειδικών, τις δικές μας οργανώσεις και τους δικούς μας εθελοντές. Αλλά κάνω μία έκκληση, μιλάμε για μία εξειδικευμένη διαδικασία και οι εθελοντές μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο και εφόσον το κρίνουν οι ειδικοί ότι έχουν κάτι ουσιαστικό να συνεισφέρουν και να προσφέρουν. Να ευχαριστήσουμε και δημόσια όλες και όσες και όσους έσπευσαν να βοηθήσουν και να συνδράμουν, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι δουλειά των ειδικών. Έχουμε ένα χρέος, έχουμε μία ευθύνη να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Και λυπάμαι πραγματικά που για άλλη μια φορά η κυβέρνηση πιάστηκε τόσο απροετοίμαστη, πιάστηκε τόσο ανέτοιμη για μία καταστροφή η οποία έγινε μέσα στο λιμάνι. Σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί αν είχαμε ένα άλλο περιστατικό στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ας κάνουμε όλοι, έστω και την τελευταία στιγμή, ό,τι περνάει από το χέρι μας, να μειώσουμε την έκταση της ρύπανσης, να αποκαταστήσουμε τις ακτές μας το συντομότερο δυνατό, να καθαρίσουν οι ακτές, αλλά κυρίως να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει για να προλάβουμε ένα αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον και βέβαια να αποδοθούν επιτέλους για μία φορά οι ευθύνες, όχι μόνο επιχειρησιακές, αλλά και πολιτικές, διότι ναι, υπάρχουν επιτέλους και πολιτικές ευθύνες. Και το λιμενικό έχει προϊστάμενο και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προϊστάμενους, και αν κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, η ευθύνη τελικά βαραίνει τον πολιτικό προϊστάμενο. Ευχαριστώ πολύ.